Δεν μπορώ να μην σχολιάσω το θέμα που ανακύπτει σε σχέση με την ψήφο των αποδήμων με ευθύνη της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ. Και το λέω αυτό διότι παρά το γεγονός ότι το νομοσχέδιο για την ψήφο των αποδήμων και τα κριτήρια που αυτό έθετε ψηφίστηκαν με μεγάλη πλειοψηφία περίπου 1,5 χρόνο πριν, έρχεται η κυρία Τζάκρη, όχι τυχαία, διότι η κυρία Τζάκρη είναι υπεύθυνη του τομέα απόδημου ελληνισμού του ΣΥΡΙΖΑ, όχι ένα οποιοδήποτε στέλεχος. Και παίρνει την πάσα ο κύριος Βορύδης, ο Υπουργός Εσωτερικών, και ανοίγουν και οι δύο, από εκεί που δεν υπήρχε κανένα ζήτημα, ταυτόχρονα και οι δύο ανοίγουν το ζήτημα της κατάργησης αυτών των κριτηρίων. Προφανώς η κυρία Τζάκρη έρχεται σε ρόλο λαγού της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και ευρύτερων σχεδιασμών, και προκαλεί μία συζήτηση για να αμφισβητηθεί και να αναθεωρηθεί αυτό που τα κόμματα είχαν ψηφίσει στη Βουλή πριν από λίγο καιρό. Εκτός εάν υπάρχουν και άλλου τύπου συνεννοήσεις ανάμεσα στις ηγεσίες των κομμάτων, παράδειγμα ανάμεσα στον κύριο Τσίπρα και στον κύριο Μητσοτάκη. Και ο κύριος Χατζογιαννάκης το επιβεβαιώνει με την τοποθέτησή του, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να το φέρει η κυβέρνηση, όπως ήδη ανακοίνωσε ο κύριος Βορύδης. Αυτή είναι η αρχή της καλής νομοθέτησης, κύριε Βορύδη. Εσείς μας είχατε πρίξει στην κυριολεξία, βάλτε το σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά, αλλά μας είχατε πρίξει για την αρχή καλής νομοθέτησης που κάνει μια δημοκρατία, το επιτελικό κράτος κτλ. Πρόκειται για άθλια μεθόδευση, πραγματικά για άθλια μεθόδευση. Και θεωρούμε ότι πρέπει να σταματήσουν τώρα αυτά τα παιχνίδια, τα πολιτικά παιχνίδια με τους αποδήμους. Εγώ με αφορμή αυτό να επενθυμίσω τι είχε θέσει το ΚΚΕ. Είχε θέσει τρεις βασικούς άξονες, πολύ απλούς, μέρος των οποίων έγινε αποδεκτό από το Ελληνικό Κοινοβούλιο και είχε ψηφίσει τότε και το ΚΚΕ. Δηλαδή, η ύπαρξη πραγματικών οικονομικών και κοινωνικών δεσμών με την Ελλάδα, που πρέπει να έχει κάποιος, δηλαδή να έχει, ας πούμε, μια φορολογικές υποχρεώσεις και όχι απλά ένας ψυχικός δεσμός. Το δεύτερο, η ύπαρξη ενός ανώτατου χρόνου απουσίας από τη χώρα ή ενός ελάχιστου χρόνου παρουσίας στη χώρα. Και το τρίτο, η αυτοπρόσωπη παρουσία σε εκλογικά τμήματα του εξωτερικού που εγγυάται τη μυστικότητα και την εγκυρότητα της ψήφου. Προτάσεις που έτυχαν ευρείας αποδοχής από το λαό και είχαν γίνει και αποδεκτές αυτές οι προτάσεις στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Και αυτές οι θέσεις του ΚΚΕ δεν ήταν κάποιο εγκεφαλικό κατασκεύασμα δικό μας. Λάβαμε υπόψη μας και τη διεθνή πρακτική. Δηλαδή στη Γερμανία, στη Βρετανία, στις Ηνωμένες Πολιτείες, που εσείς τις επικαλείστε πάντα αυτές τις χώρες, σε σχέση με την ψήφο των αποδήμων λάβαμε υπόψη αυτή τη διεθνή πρακτική, που βάζουν αντίστοιχα κριτήρια σαν αυτά που σας ανέφερα προηγουμένως. Και μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις είναι και πιο αυστηρά. Είναι και πιο αυστηρά. Πρόκειται λοιπόν για αναγκαία κριτήρια, έτσι ώστε να αποτραπεί η αλλίωση του εκλογικού σώματος με ψηφοφόρους που ενδεχομένως δεν έχουν ούτε γνώση της ελληνικής πολιτικής πραγματικότητας. Και το λέμε αυτό διότι υπήρχε όντως ο κίνδυνος αλλίωσης του εκλογικού σώματος. Και αυτό που λέει ο κύριος Βορύδης ότι θα φέρει νομοσχέδιο για την άρση αυτών των κριτηρίων ουσιαστικά οδηγεί εκεί, στην αλλίωση, στην χειραγώγηση του εκλογικού σώματος, των αποδήμων. Αυτά προς το παρόν. Θεωρούμε ότι πρέπει να σταματήσει αυτή η ιστορία. Είναι απαράδεκτο πριν από 1,5 χρόνο να έχει ψηφιστεί ένα νομοσχέδιο με ευρύτατη πλειοψηφία μέσα στη Βουλή και να έρχεται σήμερα η Νέα Δημοκρατία με τις παροτρύνσεις του ΣΥΡΙΖΑ να αλλάξουν αυτά τα κριτήρια. Τώρα,
Τώρα, σε σχέση με το νομοσχέδιο, εκφραστήκαμε και στις προηγούμενες συνεδριάσεις ότι οι διατάξεις αυτές για το σύστημα και τη μονάδα εσωτερικού ελέγχου στο δημόσιο τομέα, καθώς και τον σύμβουλο ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση, είναι σαν αντιδραστική κατεύθυνση. Γι' αυτό έχουμε δηλώσει ότι τις καταψηφίζουμε. Σχετίζεται με αντιδραστικές αναδιαρθρώσεις για το επιτελικό κράτος και ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες που έχει το κεφάλαιο σε μια περίοδο καπιταλιστικής κρίσης. Εδράζεται στη βάση οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι απλά γιατί η Νέα Δημοκρατία ήθελε να φέρει αυτό το νομοσχέδιο, είναι συγκεκριμένη κατεύθυνση. Και προβλέπει διάφορους μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου, όπως δημιουργία σε κάθε φορέα επιτροπής ελέγχου, όπου μπορούν να συμμετέχουν ακόμα και οι ιδιώτες, εισάγει το σύμβουλο ακεραιότητας των δημοσίων υπαλλήλων, με πρόσχημα την αντιμετώπιση των κακών κειμένων στο δημόσιο. Στην πραγματικότητα όμως πρόκειται για μια άλλη μορφή ελέγχου και χειραγώγησης των δημοσίων υπαλλήλων, όπως και τόσες άλλες που ζήσαμε κατά το παρελθόν με διάφορα νομοθετήματα του ΠΑΣΟΚ της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ ξανά τώρα της Νέας Δημοκρατίας και πάει λέγοντας. Και φυσικά και τα υπόλοιπα κόμματα, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι καταψηφίζει ο ΣΥΡΙΖΑ για παράδειγμα, συμφωνεί. Μα το είπε ο κ. Σαντζογιαννάκης από την πρώτη τοποθέτηση του ΣΥΡΙΖΑ, του εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ, στην πρώτη συνεδρίαση, έγινε φανερό ότι συμφωνεί με το νομοσχέδιο. Τουλάχιστον με τα πρώτα 30 άρθρα που αφορούν το σύστημα και τη μονάδα εσωτερικού ελέγχου και τον σύμβουλο ακεραιότητας. Έτσι είναι. Τώρα, από εκεί και μετά, πραγματικά μας εκπλήσει, αλλά και μας κολακεύει, κύριε εισηγητά της Νέας Δημοκρατίας, το ενδιαφέρον σας να μας διαφωτίσετε για τα θέματα ελέγχου στο σοσιαλισμό, σε ένα εργατικό κράτος, για το Κομμουνιστικό Κόμμα. Παρακαλώ. Καταρχήν, να ξεκαθαρίσουμε. Είναι άλλο πράγμα το αστικό κράτος των λίγων και είναι άλλο πράγμα το εργατικό κράτος των πολλών, των εργατών. Μιλάμε για δύο εντελώς διαφορετικά κράτη. Ταξικά και τα δύο μεν, όπου το κράτος των λίγων, των αστών, καταπιέζει τους πολλούς, και υπάρχει και το κράτος, το εργατικό κράτος των πολλών, που προφανώς δεν αφήνει σε χλωρό κλαρί την αστική τάξη, η οποία πνέει τα λίσθια. Έτσι είναι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Καμία σχέση λοιπόν οι μονάδες εσωτερικού ελέγχου και το σύμβουλο και ο σύμβουλος ακεραιότητας στο αστικό κράτος, που έχει κύριο στόχο τη χειραγώγηση των δημοσίων υπαλλήλων προκειμένου να υπηρετήσουν αυτό το αστικό κράτος τον καπιταλισμό, τα κέρδη, την ανταγωνιστικότητα των επιχειρηματικών ομίλων, με το άλλο, με το εργατικό λαϊκό έλεγχο στο σοσιαλισμό σε συνθήκες εργατικής λαϊκής εξουσίας. Μην τα μπλέχουμε λοιπόν. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Είναι σαφές ότι ο εργατικός λαϊκός έλεγχος υλοποιείται από τα κάτω προς τα πάνω. Στις μονάδες παραγωγής. Μην μου πείτε ότι στο καπιταλισμό είναι και αυτό από τα κάτω προς τα πάνω. Ο έλεγχος όχι απλώς είναι από τα πάνω προς τα κάτω, αλλά εδώ μιλάμε για μια δικτατορία του κεφαλαίου. Στην κυριολεξία δικτατορία του κεφαλαίου. Έτσι έχει εξελιχθεί. Υλοποιείται λοιπόν από τα κάτω προς τα πάνω στις μονάδες παραγωγής, εκλέγοντας αντιπροσώπους οι οποίοι θα είναι ανακλητοί, χωρίς ιδιαίτερα κανένα προνόμιο, και θα απολογούνται στη μονάδα παραγωγής, εκεί που δουλεύουν, δηλαδή που εργάζονται οι ίδιοι αναταχτά χρονικά διαστήματα. Κύριο χαρακτηριστικό αυτών των αντιπροσώπων δεν θα είναι μόνο ο έλεγχος στην παραγωγή, αλλά και η αποφασιστική συμβολή στην περιφρούρηση καθώς και στην αποδοτικότητα της παραγωγής στο χώρο δουλειάς. Άρα λοιπόν, αυτά τα περί διαφάνειας που μας αγκρουνάται εδώ πέρα όλα τα αστικά κόμματα χρόνια ολόκληρο, όχι τώρα μόνο με αφορμή αυτό το νομοσχέδιο, είναι ένα αδιανό πουκάμισο. Και πολύ δε περισσότερο όταν στο ίδιο το νομοσχέδιο που επικαλείται την διαφάνεια στο δημόσιο τομέα, στη δημόσια διοίκηση, όταν στο ίδιο το νομοσχέδιο έχει το άρθρο 54 που περιέχει φωτογραφική διάταξη με ευθεία παρέμβαση σε μια κατά τα άλλα ανεξάρτητη αρχή, τον ΑΣΕΠ, επιχειρώντας να βάλει
πρόσωπο επιλογής της κυβέρνησης, της Νέας Δημοκρατίας, στη θέση του Προέδρου του ΑΣΕΠ. Αυτά προς ώρας σε σχέση με το νομοσχέδιο. Τώρα, από εκεί και μετά, επιτρέψτε μου να ανακοινώσω για τις δύο τροπολογίες που καταθέσαμε ως κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ. Και η πρώτη αφορά ρυθμίσεις για τη νομική υποστήριξη υπαλλήλων του δημόσιου τομέα και της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και αιρετών της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πρόκειται για τροποποίηση του άρθρου 52 του νόμου 4674 του 2020, θεωρώντας ότι με αυτό το νόμο και αυτό το άρθρο προβλέφθηκε η νομική υποστήριξη των μονίμων υπαλλήλων και των υπαλλήλων με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των Υπουργείων, των ανεξάρτητων αρχών, των αποκεντρωμένων διοικήσεων του κράτους, των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου. Παρόμοια νομική υποστήριξη παρέχεται από τους ΟΤΑ και στους αιρετούς της τοπικής αυτοδιοίκησης και ορίζεται ότι σε περίπτωση που δεν υπάρξει θετική εισήγηση, τα έξοδα για τη νομική υποστήριξη καταβάλλονται εκ των υστέρων, εφόσον για τις ποινικές υποθέσεις εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση. Αυτή λοιπόν η ρύθμιση είναι πραγματικά πολύ προσβλητική για τους υπαλλήλους. Η εκ των υστέρων καταβολή των εξόδων για την νομική υποστήριξη θα οδηγήσει στην κατάσταση οι υπάλληλοι να βάζουν βαθιά το χέρι στη τσέπη, να πληρώνουν ήδη για την νομική τους υποστήριξη, για υπηρεσιακές υποθέσεις, για τις οποίες δεν εφίσταται καταγγελία εκ μέρους οποιασδήποτε δημόσιας υπηρεσίας ή ανεξάρτητης αρχής ή οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης και να περιμένουν πολλές φορές αρκετά χρόνια για να τους καταβληθούν οι συγκεκριμένες δαπάνες. Προβληματική επίσης είναι η ρύθμιση αυτή για μη εφαρμογή της διαδικασίας της νομικής υποστήριξης αν η σχετική δαπάνη δεν έχει προβλεφθεί στους προϋπολογισμούς των οικείων φορέων. Με το άρθρο 35 του παρόντος νόμου, κατά την άποψή μας δεν αντιμετωπίζονται αυτά τα δύο σοβαρά ζητήματα. Γι' αυτό άλλωστε καταθέτουμε και αυτή την τροπολογία. Έτσι δηλαδή όπως εισάγεται η ρύθμιση, κατά την άποψή μας διαιωνίζει το πιο πάνω πρόβλημα που επισημάναμε, δηλαδή ο υπάλληλος να πληρώνει από την τσέπη του για την νομική υποστήριξή του και να περιμένει μετά από αρκετά χρόνια για να πάρει τα έξοδα που έχει καταβάλει. Είναι θετικό ότι η ρύθμιση για την νομική υποστήριξη σε περίπτωση έγκαιρης αγωγής σε βάρος υπαλλήλου εκ μέρους τρίτου καταλαμβάνει και τις υποθέσεις για τις οποίες εκκρεμούν αγωγές εναντίον υπαλλήλων. Σε κάθε περίπτωση και προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που επισημάναμε, καταθέσαμε τη συγκεκριμένη τροπολογία και ζητάμε να γίνει αποδεκτή και από την κυβέρνηση και από τα υπόλοιπα κόμματα. Καταθέσαμε επίσης μια δεύτερη τροπολογία που αφορά την ρύθμιση για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των μαθητών εσπερινών γενικών λυκείων και εσπερινών ΕΠΑΛ. Είναι γνωστό ότι στα εσπερινά σχολεία φοιτούν μαθητές με ιδιαίτερες βιοποριστικές συνθήκες, εργαζόμενοι και σε διάφορες ηλικίες. Το δυναμικό των εσπερινών ηλικίων είναι μαθητές που καθημερινά παλεύουν μέσα σε αντίξωες επαγγελματικές και οικογενειακές συνθήκες να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους για να μπορούν να επιβιώσουν. Παράλληλα, επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους, ελπίζοντας ένα καλύτερο μέλλον. Δεν διαθέτουν, όπως είναι φυσικό, τον απαιτούμενο χρόνο για μελέτη και αδυνατούν στην πλειονότητά τους να καταφύγουν σε ιδιωτικά φροντιστήρια για οικονομικούς λόγους. Με τον νόμο λοιπόν Κεραμέως Χρυσοχοΐδη, με τον νόμο 4777 του 2021 και ειδικά με τα άρθρα 1258, προβλέπονται στις πανελλαδικές εξετάσεις κοινά θέματα, κοινή ύλη και ίδιος τρόπος εξαγωγής σε ημερήσια και εσπερινά γενικά λύκεια και επαγγελματικά λύκεια, τροποποιώντας τα μέχρι τότε ισχύοντα που πρόβλεπαν διαφορετική ύλη, διαφορετικά θέματα και εξετάσεις, που σε συνδυασμό με την καθιέρωση της ελάχιστης βάσης αγωγής για τα ημερήσια και τα εσπερινά, ουσιαστικά ακυρώνεται το ποσοστό του 1% και συρρυκνώνοντας τις ελπίδες αυτών των νέων για ένα καλύτερο μέλλον. Πρόκειται λοιπόν για μια εκδικητική, μια ταξική, μια ανέντιμη πράξη από την πλευρά της κυβέρνησης και μάλιστα σε συνθήκες πανδημίας σε βάρος αυτών των νέων ανθρώπων. Κατά συνέπεια,
Είναι φανερό ότι αυτές οι ρυθμίσεις έχουν δημιουργήσει σοβαρή αναταραχή και στους μαθητές και στους διδάσκοντες. Είναι σε κινητοποιήσεις, έχουν στείλει επιστολές και προς την κυβέρνηση, θέτοντας την ανάγκη να υπάρξει νομοθετική πρωτοβουλία πρόβλεψης μεταβατικής ρύθμισης. Τροπολογίες δηλαδή στο νόμο 4777 του 2021. Έχοντας λοιπόν υπόψη εμείς ότι οι μαθητές αυτών των λυκείων έχουν συμπληρώσει αρχές του Δεκέμβρη τις δηλώσεις προτίμησής τους σε σχολές και τμήματα προτού να υπάρξουν αυτές οι νομοθετικές ρυθμίσεις του νόμου Κεραμέως Χρυσοχοίδη, λαμβάνοντας υπόψη ότι με τις ρυθμίσεις του νόμου 4777 του 2021 μειώνονται σημαντικά οι πιθανότητες εισαγωγής των μαθητών των εσπερινών λυκείων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και αλλά και για τη διατήρηση των ευνοϊκών διατάξεων πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των μαθητών των εσπερινών λυκείων, προτείνουμε αυτή την συγκεκριμένη τροπολογία. Διαβάζοντάς το, είναι 5 γραμμές. Οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που προέρχονται από εσπερινά λύκεια εισάγονται σε επιπλέον θέση σε ποσοστό 1% επί του συνολικού αριθμού εισαχτέων σε σχολές, σε τμήματα και σε εισαγωγικές κατευθύνσεις των πανεπιστημίων, της ΑΣΠΕΤΕ, στις σχολές της ΑΕΝ και των ΑΣΤΕ. Κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόμου καταργείται. Τέλος, κατατέθηκε μια υπουργική τροπολογία. Δεν θα αναφερθώ γιατί είναι πολλά, είναι σαν νομοσχέδιο, είναι 9 άρθρα μέσα. Αλλά επιτρέψτε μου μόνο για το πρώτο που αφορά τους αναπτυξιακούς οργανισμούς. Είναι ένα θέμα το οποίο για την παράταση της γκρότησης των αναπτυξιακών οργανισμών. Εμείς ως κόμμα έχουμε τοποθετηθεί και έχουμε καταψηφίσει τις διατάξεις για τους αναπτυξιακούς οργανισμούς. Θεσμοθετούνται αναγορεύοντας από την κυβέρνηση, αναγορεύοντάς τους μάλιστα ως ισότιμους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης. Δηλαδή να ασκούν αρμοδιότητες των ΟΤΑ και να παρέχουν υπηρεσίες προς τους πολίτες. Θα λειτουργούν με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια, θα ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, θα προωθηθούν ιδιωτικοποιήσεις με αυτόν τον τρόπο αρμοδιοτήτων και υπηρεσιών. Άλλες υπηρεσίες θα υποβαθμιστούν και φυσικά θα έχουμε και αφαίρεση εργασιακών δικαιωμάτων και κατακτήσεων. Πρόκειται λοιπόν για εταιρείες που θα μοιράζουν χρήμα κατά το δοκούν, μακριά από το δημόσιο λογιστικό και τη στοιχειώδη διαφάνεια και θα προσπερνούν τις υπάρχουσες υπηρεσίες. Αυτή λοιπόν η μορφή δεν είναι καινούρια, ούτε καινοτόμα, δεν είναι κάτι σπουδαίο, δεν είναι κάτι το επαναστατικό που λίγο πολύ το παρουσίασε η Νέα Δημοκρατία. Είναι παλιά, έχει αποτύχει. Απόδειξη η χρεοκοπία πολλών αναπτυξιακών μέχρι σήμερα με διασπάθηση χρημάτων του ελληνικού λαού. Δηλαδή ξαναχρησιμοποιούνται τα γνωστά φθαρμένα υλικά που έχουν φορτώσει με χρέη το λαό. Κατά συνέπεια δεν μπορεί από εμάς αυτό να γίνει, το άρθρο να γίνει αποδεκτό. Αυτά προς το παρόν, κύριε Πρόεδρε. Τα υπόλοιπα συνολομέλεια. Ευχαριστώ.